Αγαπημένε μας σύντροφε Κώστα, το 2020 δεν είναι καλή χρονιά για το σύνδεσμο φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών 67-74. Φύγατε πολλοί αγωνιστές, αντιστασιακοί με αλφα κεφαλαίο, αγωνιστές εκείνες της περίοδου που δίκαια ονομάστηκε Δρακογενιά. Ένας-ένας ακολουθεί την πορεία του. Κάποιοι πλήρη ημερών και ορισμένοι που είχαν να δώσουν ακόμα πολλά στο λαϊκό κίνημα, στον αγώνα. Ένας από αυτούς που πέρασε πολλά και σκληρά χρόνια σε φυλακές και εξορίες, που πάλεψε όχι απλά για τα λαϊκά προβλήματα, αλλά για την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, ήταν και ο Κώστας Μαρακουδάκης, που αποχαιρετάμε σήμερα. Ο αγωνιστής και δραστήριο μέλος του ΣΦΕΑ μέχρι το τέλος της ζωής του. Όσοι είχαμε την τύχη και τη χαρά να τον γνωρίσουμε πριν από 50 και πάνω χρόνια, μπορούμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο δημιουργό, πρωτοπόρο, αγωνιστή μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Πάντα με επιχειρήματα, με στοιχεία, με πράξεις. Ένας αγωνιστής με λόγο γραφτό και προφορικό και κυρίως με έργο. Δεν άφηνε ποτέ και τίποτα άξιο λόγου να πέσει κάτω. Αυστηρός, φωνακλάς καμιά φορά, πεισματάρης, αλλά ακριβοδίκαιος. Σε όλη τη διαδρομή του, με ό,τι καταπιάστηκε, με ό,τι χρεώθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και από το κόμμα, σε όποια δημόσια θέση ή λειτουργήμα είχε στην ευθύνη του, δεν θα βρεθεί άνθρωπος πέρα από ιδεολογική ή πολιτική τοποθέτηση να πει ότι ο Κώστας Μαρακουδάκης μου έφαγε το δίκιο. Και αυτό έχει μεγάλη ιδεολογική και πολιτική σημασία στην περίοδο που διανύουμε. Κάτι τέτοιο δεν είναι αυτονόητο. Έχει αξία να υπογραμμίσουμε ότι δεν φοβήθηκε ποτέ τον ταξικό εχθρό. Ήταν πάντα παρόν. Πρόεδρος, συνδικαλιστής, πρωτοπόρος. Όσο χαμογελαστός ήταν απέναντι στους συντρόφους και συναγωνιστές του, τόσο σκληρός και αδιάλαχτος ήταν απέναντι στους εχθρούς του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Το θυμόμαστε την περίοδο του 89-91, όταν το τσουνάμι των ανατροπών δημιουργούσε πολλά κενά και παράπλευρες απώλειες, αυτός στάθηκε όρθιος. Τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, τότε που γκρεμίζονταν πολλά, ο Κώστας έμεινε αταλάντευτος, αισιόδοξος, έγραφε άρθρα, μιλούσε, υπερασπίζονταν τον προλεταριακό διεθνισμό, την επαναστατική προοπτική. Πάντα στέκονταν κόντρα στον καιρό και στις θύελλες. Και η ανάλογη στάση στους δύσκολους καιρούς είναι κέριο και κύριο γνώρισμα. Γιατί στην ηνεμία, στην πουνάτσα, όλοι είναι χαμογελαστοί, σχεδόν χαρούμενοι, Κώστα, έτσι έλεγες. Αφήνουν το καράβι που μπορεί να πηγαίνει και μόνο του πάνω στο κύμα. Όταν όμως έχει φουρτούνα, όταν λισομανούν οι αέριδες από παντού, τότε χρειάζεται σωστό τιμόνι και σταθερή πηξίδα. Και ο Κώστας έμεινε πάντα στην αποδό πλευρά, στην πλευρά της υπεράσπισης των κατατρεγμένων, στον αγώνα για βαθύτερες αλλαγές, στην πάλη για τη σοσιαλιστική κοινωνία. Στην εποποιία της αντίστασης, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, στο Δεκέμβρη του 1944, στα Θανατονήσια, στη Γιάρο, στη Μακρόνησο, αλλά και στην περίοδο της αντιδικτατορικής πάλης, στη Λέρο, ήταν παρόν. Έζησε και πάλεψε μαζί με τους συντρόφους του. Είχε και τη δική του συμβολή, το δικό του μεράδι, σε πολλά από όλα αυτά στα δύσκολα χρόνια. Αυτός ήταν ο Κώστας. Έτσι τον αποχαιρετούμε, με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Στα βήματά του πορευόμαστε, οι συναγωνιστές και σύντροφοί του από τον ΣΦΕΑ. Στην κούλα, τη συντρόφισά του στη ζωή και στον αγώνα, στο στήριγμά του, στα παιδιά του,
το Θοδωρή και τον Άγη, στα εγγόνια του εκφράζουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας. Ώρα καλή, αγαπημένε σύντροφε, συναγωνιστή και φίλε Κώστα.